Βλέπετε γιατί άξιζε εδώ και δεκαετίες να υπηρετώ αυτόν τον περήφανο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ένα κόμμα με αρχές και αξίες και με ανθρώπους που παραμένουν δίπλα από το Δημοκρατικό Συναγερμό για αυτά που πιστέψαμε, την ενωμένη Κύπρο μας, τη δυνατή οικονομία, για να μπορούμε να έχουμε αξιοπρεπείς πολίτες. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι απολύτως σεβαστό. Έχω ήδη συγχαρεί τους ανθυποψηφίους μου, τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Μαυρογιάννη, για την επιτυχία τους να περάσουν στο δεύτερο γύρο. Δώσαμε ένα σκληρό αγώνα στις πλέον αντίξωες πολιτικά συνθήκες. Φέραμε ένα αποτέλεσμα πολύ κοντά στο ποσοστό του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές και παίρνοντας και περισσότερους ψήφους από ό,τι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Δεν ήταν όμως αρκετό. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όσους μας εμπιστεύτηκαν, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, στάθηκαν δίπλα στην ιστορική μας παράταξη και τις ιδέες τους και πορεύτηκαν μαζί μας σε όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι παρά την προσπάθεια της διάσπασης. Και δεν ευχαριστώ μόνο τους συναγερμικούς, αλλά και όσους συστρατεύτηκαν πιστεύοντας στις αρχές και το πρόγραμμά μας. Πρέπει να έχουν ψηλά το κεφάλι, γιατί παρέμειναν προσιλωμένοι και υπερασπίστηκαν αξίες που αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούν. Η απόφαση για την επόμενη μέρα είναι συλλογική. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ένα δημοκρατικό κόμμα με ισχυρότατες θεσμικές διαδικασίες. Τα όργανα του θα αξιολογήσουν το αποτέλεσμα και την περαιτέρω στάση μας. Ένα είναι το σίγουρο, ένα είναι το βέβαιο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα παραμείνει ενωμένος και δυνατός, πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστής στη Βουλή και την κοινωνία. Και θα παραμείνω προσωπικά δεσμευμένος σε αυτή την υψηλή αποστολή, την κροστώ στους αγώνες και στα όσα έχετε κάνει, όχι μόνο τους τελευταίους μήνες, αλλά και όσα μας κληροδόμησε ο Γλάφκος Κληρίδης με τις αρχές, τις αξίες και τα πιστεύω μας. Και δεν είναι άλλες. Και φάρος για το Δημοκρατικό Συναγερμό οι αρχές του για εθνική δικαίωση, δυνατή οικονομία και αξιοπρεπείς πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.